Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αναμένεται να καθορίσουν πολλά στην πόλη της Καλαμάτας στα επόμενα χρόνια είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο ολοκληρωμένης παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα. Να ενοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να λειτουργήσουν ενιαία ως μια αστική οντότητα αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου, στάσης των κατοίκων και επισκεπτών της Καλαμάτας. Η περιοχή παρέμβασης αφορά σε επιφάνεια περίπου 38.000 τετραγωνικά μέτρα. Σε ένα μεγάλο τμήμα του κέντρου της Καλαμάτας, οι δε αναπλάσεις θα υλοποιηθούν με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ψυχρών υλικών, δαπετοστρώσεων και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών. Ότι δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στην προσβασιμότητα των πεζών και ιδιαίτερα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και ατόμων με προβλήματα όρασης. Οι προδιαγραφές είναι σαφείς και πρέπει να τις τηρούμε ως προς τα πλάτη πεζοδρομίων, ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε παντού 1,5 μέτρο καθαρή όδευση για το περπάτημα και έξτρα χώρο τουλάχιστον 0,6 μέτρα για την τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού. Μια μεγάλη κουβέντα έχει ήδη ανοίξει γύρω από την πρόταση που ήρθε εσπευσμένα σήμερα το μεσημέρι στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Όσο περισσότερο κοιτάζουμε τη μελέτη, τόσες περισσότερες απορίες μας γεννώνται για τις ρυθμίσεις που αυτή προβλέπει. Καθώς δεν έχουμε την τύχη να έχουμε την αντίληψη του κ. Μπασακίδη, ο οποίος μας είπε ότι αν και δεν είναι μηχανικός, χρειάστηκε μόνο 20 λεπτά για να μελετήσει και να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα έχουν καλώς. Και εγώ ήθελα στην προηγούμενη συνεδρίαση να πάρω το θέμα πίσω, ακούγοντας τα λάθη που υπήρχαν, τυπογραφικά ή μη. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε όμως. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε και τώρα να το κάνουμε. Αν τώρα προλαβαίνουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Χρόνος δεν υπάρχει. Αντίθετα, έχουμε υπερβεί και τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί και πλέον μετράμε αντίστοιχα. Συζητάμε να διορθωθούν τα λάθη. Γιατί υπήρξαν λάθη και αβλεψίες. Και ζητήθηκε να υπάρξει και προσαρμογή ως προς ζητήματα που τέθηκαν κατά το Δημοτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω, το κρίσιμο είναι να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Ο Δήμος Καλαμάτας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει χρόνος και πρέπει να διεκδικηθεί το πρόγραμμα των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα λάθη και τις παραλήψεις που έχουν καταγραφεί. Συγγνώμη για τα λάθη, ζήτησαν και οι μελετητές. Ζητώ πρώτα απ' όλα συγγνώμη για τα λάθη που ανέκυψαν και επισημάνθηκαν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις και έχουν ληφθεί υπόψη κάποια σχόλια που τέθηκαν εκ των υστέρων μετά το Δημοτικό Συμβούλιο και τα οποία ήταν τεχνικά εφικτό να υλοποιηθούν. Κριτική από τις μειοψηφίες στη Δημοτική Αρχή, τόσο ως προς τα ζητήματα που ανακύπτουν από την τεχνική διάσταση, όσο και από την πολιτική τους αναφορά. Ζητήματα που, όπως επισημάνθηκε, δεσμεύουν την πόλη. Από τη μία, η διαχείριση που έγινε. Ο Άρων Σταύρος αν αυτόν ακούγονταν στις εκκλησίες το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Σε 9 η ώρα, τη στιγμή της εξόδου του εσταυρωμένου, λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις διορθωμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απίστευτη πραγματικά σημειολογική σύμπτωση. Η έλλειψη κυκλοφοριακής μελέτης, οι χαμένες θέσεις στάθμευσης, τα ερωτήματα που ανακύπτουν από τις παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, αλλά και άλλα, τέθηκαν από τα μέλη της αντιπολίτευσης. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι βρίσκονται στην ίδια ευθεία στις διασταυρώσεις στα πεζοδρόμια με το οδόστρωμα. Διερωτώμεθα εάν έχει γίνει έλεγχος των στροφών στις διασταυρώσεις και αν αυτές είναι εφικτές για μεγάλα οχήματα. Τώρα, υπάρχει υποχρέωση από το πρόγραμμα να χρησιμοποιηθούν και οι βόληθοι, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποιος παραγωγός τέτοιων υλικών έψε το Υπουργείο για την αξία τους. Λίτσες, γιατί δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο. Των χαμένων θέσεων στάθμευσης. Καταλαβαίνω και εγώ ότι όπου γίνονται παρεμβάσεις μειώνονται οι θέσεις στάθμευσης υποχρεωτικά, όμως υποχρέωσή μας είναι με κάποιον τρόπο να αναπληρώσουμε όσο γίνεται αυτές τις χαμένες θέσεις. Και δυστυχώς σε αυτήν την πρότασή σας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία πρόταση για αναδιάρθρωση των μέσων μαζικής συγκοινωνίας. Θέλω να διατυπώσω και μια επιφύλαξη ως προς τις υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών στις διασταυρώσεις των δρόμων. Τις θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες. Δεν τις έχω ξαναδεί κάπου. Εγώ πιστεύω ότι αν περάσει αυτό το θέμα, κάποια στιγμή θα βγάλει απόνερα, όπως λένε. Και τότε δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να διορθώσουμε καταστάσεις. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος για άλλη μια φορά καταδεικνύει την αποσπασματικότητα με την οποία χαρακτηρίζονται πολλές πτυχές της δράσης της Δημοτικής Αρχής. Περιμένω κάποια πράγματα από τη Δημοτική Αρχή και το λέω με όλη την καλή μου διάθεση. Θα περιμένω την επόμενη φορά να μην ενημερωθώ τελευταία στιγμή,
Αν βεβαίως κάποιος θεωρεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει μια αξία τόσο η δική μου γνώμη όσο και των υπολείπων. Άρα λοιπόν, ποιος αποφασίζει για αυτές τις προτεραιότητες? Αποφασίζουν κάποιοι εργολάβοι, κάποιοι μελετητές, κάποιοι που είναι μεσάζοντες σε όλο αυτό το κομμάτι. Ο Δήμος Καλαμάτας, ωστόσο, σημείωσε πως μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις ή και παρεμβάσεις εφόσον ο Δήμος καταφέρει να πετύχει την ένταξή του στη συγκεκριμένη πρόταση. Όταν είμαστε μέσα στο έργο, μπορούμε και να διορθώσουμε, μπορούμε και να αλλάξουμε, μπορούμε και να εξαιρέσουμε με μειωτικό ανακεφαλαιτικό. Αν είμαστε εκτός του έργου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.